Καλησπέρα. Μέσα στο καλοκαίρι σίγουρα θα έχετε πετύχει παρές να ράζουν και να έχουν ένα Bluetooth speaker και να ακούνε μουσικούλα και να γουστάρουν. Παρ' όλα αυτά όμως δεν νομίζω ότι τους πετύχατε με κάτι σαν. Και αυτό εδώ. Ε, τους έχετε πετύχει. Λοιπόν, αν έχετε τίποτα ηχεία μέχρι 120 W, βασικά και παραπάνω να είναι, δεν μας πειράζει. Απλά σηκώνει η κατασκευή μας μέχρι δύο ηχεία των 120 W. Τότε μπορείτε να φτιάξετε κάτι σαν αυτό. Οπότε έχεις το ηχειάκι σου ή στην παραλία, ξέρω εγώ. Πατάς και το play. Εννοείται ότι για να ξεκινήσουμε την κατασκευή θα πρέπει να έχουμε ένα ή δύο ηχειάκια. Εμείς είχαμε δύο μούφα από το κινέζικο, αλλά εντάξει, τη δουλειά τους την κάνανε. Μετέπειτα πήγαμε στο eBay και παραγγείλαμε ένα Bluetooth module που λειτουργεί και σαν ισχυτής για δύο ηχεία των 100 W. Η τροφοδοσία του είναι από 12 έως 24 V, οπότε αν έχετε ένα παλιό router μπορείτε να πάρετε τροφοδοτικό και να το τροφοδοτήσετε. Επειδή όμως εμείς το θέλουμε φορητό, πήραμε και από το eBay μια μπαταρία των 1800 mAh. Μαζί με την μπαταρία έχει και το τροφοδοτικό της, οπότε είμαστε κομπλέ. Τέλος, είχα πάρει από τον Gearbest αυτόν εδώ το κονέκτορα. Μετέπειτα στο βίντεο θα δείτε πού θα το χρειαστούμε και η σημερινή κατασκευή θα μας βολέψει πολύ. Για τη δικιά μας κατασκευή χρησιμοποίησαμε αυτά εδώ τα σανίδια, τα οποία είναι 10 πόντους πλατιά και 1,6 ύψος. Για το μπρος και το πίσω μέρος, ό,τι σανίδα και αν βάλετε δεν μας ενδιαφέρει επειδή θα ντυθεί. Θα χρειαστούν και κάτι βίδες ή κάτι γωνίες, τα οποία θα τα δείτε αργότερα μέσα στο βίντεο. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με την κατασκευή. Λοιπόν, για αρχή τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μας πειράζει που το ξύλο δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα ντυθεί απ' έξω, όπως το έχω στο μυαλό μου. Άρα θέλουμε να δούμε πού θα μπουν περίπου τα ηχεία και δεν θα κόψουμε γύρω από αυτό, θα κόψουμε γύρω από την εσωτερική πλευρά. Θα μετρήσουμε αυτό εδώ, είναι στους 13 πόντους από ό,τι μετρήσαμε, αυτό το μέρος εδώ. Είναι στους 13 πόντους και για να μπει προς τα μέσα και να κουμπώσει αυτό πάνω. Θα μπει χωνευτό στο ξύλο. Άρα πάμε να πάρουμε τώρα τα μέτρα εδώ, να δούμε πού είναι να τρυπήσουμε και πού είναι να κόψουμε. Το ότι η κύκλη δεν είναι τέλειο δεν σας νοιάζει, δεν είναι τέλειο ακόμα ένα, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας να το κάνω τέλειο γιατί θα μπουν τα ακουστικά ηχεία από πάνω, οπότε δεν θα φαίνεται τίποτα. Οπότε αυτό θα το δέσουμε στο τέλος, πάμε τώρα να πάρουμε τα υπόλοιπα μέτρα από τα άλλα τα ξύλα για να κάνουμε το περίγραμμα γύρω γύρω και συνεχίζουμε. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να φτιάξουμε ένα καλούπι γύρω γύρω για αυτό εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να το κόψουμε ευθεία, αλλά αφού έχουμε το μηχάνημα αυτό εδώ πέρα, γιατί να μην το κόψουμε 45 μοίρες. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι ουσιαστικά να κάνουμε το περίγραμμα γύρω από αυτό. Οπότε μπορούμε απευθείας να σημαδέψουμε εδώ που θέλουμε να το κόψουμε. Θα κάνουμε τις πάνω τις πλευρές πρώτα. Έχουμε κάνει τις δύο κάτω τις σανίδες. Θα μπει αυτό εδώ και θα μπουν και άλλες δύο σανίδες από πάνω. Άρα ουσιαστικά αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κόψουμε και τα δύο τα πλαϊνά και είμαστε έτοιμοι. Άρχισε να ανοιχτώνει, οπότε τα μαζεύουμε σήμερα. Αυτό θα είναι το καλούπι μας, εντάξει, εννοείται θα το δείτε ή όρθιο ή πλαϊνό ανάλογα πως θέλετε να το έχετε, αλλά θα του βάλουμε στις ενώσεις ξυλόκολλα. Έχουμε πάρει και τις γωνίτσες γιατί όσο να είναι εντάξει δεν το εμπιστεύομαι 100% θα μείνει με την ξυλόκολλα, δεν έχω σφιχτήρες πλαϊνούς να σφίξει όλη την κατασκευή. Οπότε ξυλόκολλα, θα βάλουμε και τις γωνίτσες, έχουμε πάρει και κοντές βιδούλες να μην ξεπερνάνε το ξύλο και πάμε να το κάνουμε.
Εκτός από την ξυλόκολα θα βάλουμε στα δύο καλούμπια και μερικά λαμάκια. Από δύο πάνω και κάτω και από ένα αριστερά και δεξιά. Αφού γίνει αυτό, το πλακώνουμε στην ξυλόκολα και τα ενώνουμε μεταξύ τους. Μετέπειτα, πιέζοντας τον τοίχο, απλά τα βιδώνω μεταξύ τους. Τέλος, ξυλόκολα όπου υπάρχει κενό και πάμε παρακάτω. Με το καλουπάκι μας πλέον έτοιμο, μπορούμε να αρχίσουμε να το ξύνουμε. Να γίνει όμορφο. Ήρθε η ώρα να μορφύνουμε τον μπροστινό και το πίσω μέρος. Αυτό το ηχείο είπαμε θα μπει εδώ, αλλά αηδιασκέτη είναι έτσι. Εκτός κάμερας έκοψα και ένα κομμάτι για πίσω, έτσι. Ακριβώς το ίδιο μέγεθος με το προηγούμενο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν χρειαζόταν να σας το δείξουμε. Οπότε πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε εδώ. Αυτό που λέτε είναι αντιληστικό ρολό το οποίο το πήραμε από τα Τζάμπο. 2 ευρώ έχει περίπου. Όχι περίπου, 2 ευρώ έχει. Και νομίζω θα δείξει πάρα πολύ ωραία μπροστά στην επιφάνεια αυτή. Κάτι το οποίο δεν το έδειξα στα βίντεο. Αυτή την επιφάνεια την έφαγα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά από 1,5-2 χιλιοστά σε κάθε πλευρά περίπου. Και γιατί το έκανα αυτό? Θέλω να του βάλω και αυτό το σφουγγαράκι από μέσα, ώστε όταν το βάλω στο υπόλοιπο πλαίσιο που έχουμε φτιάξει, να είναι σφιχτά μέσα βαλμένο, να μην χάνει πουθενά ούτε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, να μην χάνει πουθενά ήχο. Γιατί αυτό μας νοιάζει, να βγει καλός ο ήχος. Οπότε πλέον δεν έχω από κάτι άλλο, πάμε να τα δέσουμε. Τώρα τι χρειάζεται να κάνουμε, παίρνουμε το ρολό, κόβουμε ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε ότι θα έχουμε λίγο περιθώριο για να το διπλώσουμε από τα πλάγια και από πάνω και ξεκινάμε να καρφώνουμε. Και για να είμαστε σίγουροι, να του βάλω κανένα 200 ακόμα. Το ότι δεν είναι τέρμα τεντωμένο δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ακόμα, γιατί τώρα θα αρχίσω να σκίζω και θα μπουν και τα ηχεία μέσα. Οπότε το ίδιο το ύφασμα θα το τραβήξουν και τα ηχεία. Πάρτε το χρόνο σας εδώ. Μην το καταστρέψετε όλο απλά γιατί βαρεθήκατε. Όχι πες, όχι πες. Ωραίο είναι. Πάμε και για το δεύτερο. Ωραίο δείχνει. Πάμε τώρα να βάλουμε και τις ήτες μπροστά. Λοιπόν, το πίσω μέρος είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Τι θέλω να κάνω όμως. Θέλω να κολλήσω την μπαταρία πάνω στην επιφάνεια, γιατί μάλλον θα το κάνουμε πορτάκι να ανοίγει. Θα δούμε πώς θα γίνει το πίσω μέρος προχωρώντας. Θέλω ο φορτιστής να περάσει μέσα από το ξύλο, οπότε θα κάνω μια τρυπούλα οπωσδήποτε. Πήρα αυτό το διακοπτάκι, ένα διακοπτάκι με ένα ευρώ είναι αυτό. Θα το σχεδιάσω πάνω που το θέλω, ώστε να μπορώ να το ανοίγω και να το κλείνω όποτε γουστάρω. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτά τώρα. Τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για σήμερα, θα ανοίξω εδώ που κάναμε την τρυπούλα για το κουμπί. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε κάνει εδώ και μια τρυπούλα για τη φόρτιση. Θα πάρουμε τώρα την υποδοχή για τη φόρτιση, θα την περάσουμε πέρα για πέρα και θα τους μπρώξουμε προς τα μέσα.
ουσιαστικά για να μας τραβήξει μαζί το υλικό. Πλέον λίγη κόλλα από πίσω, το αφήνουμε να στεγνώσει και είναι τούμπανο. Έτοιμο. Λοιπόν, έχω βάλει πρόχειρα μέσα το ξυλαράκι έτσι απλά σπρώχνοντάς το, ήδη και έτσι δεν μπουνιέται, δεν πάει πουθενά. Αλλά θέλω να γίνει στέρεο, να ξέρω ότι ποτέ δεν πρόκειται να φύγει. Οπότε έκοψα δύο κομμάτια ξύλο, θα τα βάλω εδώ πίσω, εδώ και εδώ, ουσιαστικά, και θα βιδώσω την απέξω πλευρά προς τα μέσα. Και θα τα βιδώσουμε τώρα αυτά εδώ, για να είναι σταθερά, να μην πάει ποτέ πουθενά. Πάμε τώρα για την άλλη πλευρά. Λοιπόν, για το μπροστινό μέρος τώρα θα βάλω όλο και όλο δύο γωνίες τελικά. Το αποφάσισα, μόνο δύο γωνίες. Θα βάλω ένα εδώ πάνω, από τα αριστερά και ένα από τα δεξιά. Παραπάνω δεν χρειάζεται, έτσι κι αλλιώς σφιχτά κουμπώνει, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Επίσης βρίσκεις τις γωνίες που έχουμε βάλει από πριν κάτω και θα είναι τέλειο. Οπότε πάμε να βιδώσουμε μία γωνίτσα αριστερά και μία δεξιά. Και τώρα ξαναβάζουμε την επιφάνεια. Κοντές βιδούλες και πάμε να βιδώσουμε τις δύο γωνίες με τις επιφάνειες. Λοιπόν, το ίδιο σφουγγαράκι που χρησιμοποιήσαμε πριν, αυτό θα βάλουμε και πάλι για γύρω-γύρω, σαν ηχομόνωση. Το έχουμε μονώσει πλέον και γύρω-γύρω και πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και για την προστινή πλευρά, για την πίσω την πλευρά, συγγνώμη. Σχεδόν όλα έτοιμα πλέον και πάμε να συνδέσουμε τα ηχεία. Έχουμε βάλει τα καλώδια στα ηχεία και τώρα πρέπει να το συνδέσουμε με το module. Θα πάμε εδώ στην πράσινη την πλευρά, στα πράσινα που έχει εδώ με τις βιδούλες από πάνω και θα τα σφίξουμε. Όπως και με την μπαταρία, λίγη ταινία διπλής όψεως είναι αρκετή για να το κρατήσει. Επειδή έχει τις βιδούλες εδώ στο κέντρο που προεξέχουν λίγο, έβαλα και αυτό να πάει λίγο παραπάνω για σιγουριά απλά. Και το κολλάμε. Όπως είναι το σύστημα αυτή τη στιγμή, αν του βάλω απλά τροφοδοσία από ένα παλιό router π.χ. από τροφοδοτικό από ένα παλιό router, αυτό θα λειτουργήσει όπως είναι. Εμείς επειδή το θέλουμε φορητό, το έχουμε βάλει και την μπαταρία. Οπότε πάμε να συνδέσουμε τώρα και την μπαταρία. Για να συνδέσουμε την μπαταρία έχουμε πάρει αυτούς τους κονέκτορες. Αυτοί οι κονέκτορες μπαίνουν και ακριβώς στο καλώδιο της μπαταρίας, αλλά μπαίνουν και στο module. Οπότε πολύ εύκολα θα κάνουμε τώρα τη συνδεσμολογία. Ο κονέκτορας αυτός έχει πάνω το συν και το πλην. Οπότε θα πάρω αυτό το κονέκτορα, θα πάρω και ένα κομμάτι καλώδιο, όπως είναι, και πάμε να το βιδώσουμε στο συν. Αφού έχουμε βάλει εδώ στο συν, είναι έτοιμο πλέον, πάμε να το βάλουμε και στον άλλο κονέκτορα, επίσης στο συν. Τώρα θα πάμε στα λίγο πιο πολύπλοκα. Από την πλευρά της μπαταρίας στον θηλυκό κονέκτορα, θα πάμε στο μείον, στο πλην. Το άκρο του δεν θα το βάλουμε απευθείας πάνω, θέλουμε να το ανοίγουμε με διακοπτάκι, οπότε θα έρθουμε στο διακοπτάκι και θα κολλήσουμε πλέον. Όπως έχουμε το άκρο, θα έρθουμε εδώ. Λοιπόν, η εικόνα που θα πρέπει να έχετε θα είναι θηλυκός κονέκτορας μπαίνει στην μπαταρία, το ένα άκρο θα πάει απευθείας στην άλλη πλευρά του κονέκτορα, συν σε συν έχω συνδέσει, και το πλην το έχω στείλει στο διακοπτάκι και από το διακοπτάκι τώρα στη δεύτερη υποδοχή θα το πάμε στον κονέκτορα. Οπότε παίρνω ένα κομμάτι σειρματάκι ακόμα και πάμε να το κάνουμε. Όπως και πριν το περνάμε μέσα. Αφού κολλήσαμε το καλάκι και το δεύτερο κομμάτι εδώ στο διακοπτάκι μας, θα έρθουμε τώρα στον κονέκτορα, στο πλην, το βάζουμε μέσα
και το βιδώνουμε. Έτοιμο πλέον και αυτό το άκρο. Το βάζουμε στο Bluetooth module. Ανοίγουμε την μπαταρία μας. Η μπαταρία έχει και διακοπτάκι. Και η ώρα της αλήθειας. Ένα σημαντικό πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι έχει και κουμπάκια εδώ πάνω. Εδώ μπορούμε να παίξουμε με τη φωνή, να πάμε στο επόμενο τραγούδι κτλ. Δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς, θέλουμε να το έχουμε μόνοι μας σε μια ένταση. Οπότε, απλά θα βάλουμε την ένταση που θέλουμε να βάλουμε και μετά το λειτουργούμε από το κινητό. Με ένα κομματάκι από αυτό που μας έχει μείνει, που βάλαμε σαν επένδυση, θα φτιάξω μια λωρίδα, ίσα ίσα να την κολλήσω από μέσα πλευρά, ώστε να μπορώ να το τραβάω το καπάκι όταν θέλω να το ξανανοίξω αργότερα, άμα θέλω να αλλάξω μπαταρία ή οτιδήποτε. Και θα του βάλω απλά μια βιδούλα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω, θα του βάλω λίγες βιδούλες, απλά για να βιδώσει το ξυλαράκι που βάλαμε πριν μέσα. Λοιπόν, βάλαμε την μπαταρία και είναι φορητό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι Bluetooth speaker, θέλουμε να έχουμε και μια αλφα εμβέλεια. Οπότε θα το χαμηλώσω καταρχάς λίγο για να ακούγεται καλά ο ήχος, να με ακούτε εμένα ουσιαστικά καλά τώρα στην αρχή, και βάζω το τραγουδάκι να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Ένα μέτρο σίγουρα, δύο μέτρα, τρία μέτρα θα είναι, τέσσερα μέτρα θα είναι, πέντε μέτρα θα είναι, έξι μέτρα θα είναι, εφτά μέτρα θα είναι, οχτώ μέτρα θα είναι, εννιά μέτρα θα είναι. Γεια! Yeah. Είχαμε μια μικρή διακοπή εδώ κοντά στα 9-10 μέτρα πρέπει να είμαστε. Οπότε ξέρετε, μέχρι τα 9 μέτρα τουλάχιστον δεν έχετε θέμα. Παίζει, ακούγεται, το έχω χαμηλωμένο βέβαια. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για την μπαταρία. Η μπαταρία τώρα. Μας κράτησε 3,5 ώρες, 4 ώρες παρακάτι στο full. Στο full από το κινητό. Στην πλακέτα την έχουμε χαμηλώσει λίγο. Γιατί τα ηχεία, όπως είπαμε, είναι μάπα. Εσείς τώρα αν βάλετε μεγάλα ηχεία 120-150 W και έχετε και την πλακέτα στο full, πιστεύω θα βγάλετε 2 ώρες θα τις βγάλετε. Τα ηχεία μελλοντικά θα τα αλλάξουμε πραγματικά, γιατί αξίζει σαν κατασκευή, είναι όμορφο για το σπίτι, απλά θα βάλουμε πιο μεγάλα ηχεία. Η φόρτισή του τώρα, το έχουμε το διακόψει στη θέση on ανοιχτό, βάζουμε αυτό από πίσω, το βάζουμε και στο ρεύμα και περιμένουμε απλά να πρασινίσει. Συμπεράσματά μας. Αν έχετε ηχεία στην άκρη, αξίζει να το κάνετε σαν κατασκευή. Αν δεν θέλετε να το κάνετε σαν κατασκευή, μπορείτε απλά να πάρετε την μπαταρία και το Bluetooth module, να τα κολλήσετε πίσω με ταινία διπλής όψεως και είστε έτοιμοι. Και κρίμα που δεν έχουμε και καλύτερα ηχεία. Αυτά εδώ είναι πραγματικά μάπα ηχεία. Δεν έχουν καθόλου μπάσο. Πάρτε, αν έχετε όμως τίποτα ηχεία καλά, δύο δρόμων κτλ., αξίζει. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Επίσης, έχουμε σελίδα στο Facebook και στο Instagram. Στο Facebook ανεβάζουμε προσφορές, στο Instagram έχουμε κάποια backstages. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.